Να το δούμε. Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε απόψε σε φιλικό αγώνα την πανίσχυρη Κροατία με 3-2. Η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε σε 2-2 και πήρε τελικά την νίκη με ένα γκολ για Όσκαρ του Ντέμι Νικολαίδη. Κωνσταντινίδης για τον Λιπερόπουλο και πάλι για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης έτοιμος για την παράλληλη σέντρα στην Ινταλιά για τον Γιανακόπουλο. Με τον Γεωργάτο τώρα στην αντεπίθεση για την Ελλάδα. Μπροστά για τον Νικολαίδη και είναι μεγάλη ευκαιρία και κόρνερ από τον Λάντις. Να λοιπόν τώρα με τον Ντέμι Νικολαίδη που θα κλέψει έξυπνα την μπάλα. Ντέμις Νικολαίδης, περιμένει για ένα κόπλος. Νικολαίδης θα τα κάνει μόνος. Νικολαίδης, λοκάρει η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία στην οριζόντια δοκό η μπάλα. Για να δούμε όμως με τον Λιμπερόπουλο τώρα μαζί. Λιμπερόπουλος μόνος του, περιμένει για ένα κόπλος. Σε καλή θέση ο Γιανακόπουλος, έτοιμος για το 2-0 για ένα κόπλος και γκολ. 2-0 με τον Στέλιο Γιανακόπουλο. Προστινή παλιά τώρα εδώ, ξεμαρκάρει στους Γιάρνη, επικίνδυνα ο Γιάρνη και θα σώσει ο Ατματζίδης. Τώρα οι Κροάτες έχουν γίνει πολύ πιο επικίνδυνοι με τον Σβιτάνοβιτς. Σβιτάνοβιτς, μέσα Σβιτάνοβιτς εδώ και γκολ. Μπάμπαν προστινή παλιά τον Αβλάοβιτς, επικίνδυνα ο Αβλάοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσοχή εδώ χρειάζεται για τον Αβλάοβιτς και πέναλτι. Σούκερ, Ατματζίδης, Σούκερ και 2-2. Επέμβαση εδώ με τον Νικολαίδη. Νικολαίδης θα φύγει μόνος του. Νικολαίδης σε καλή θέση. Έτοιμος Νικολαίδης. Πασάρισμα και μπαλα γκολ. 3-2. Νικολαίδης ένα έξοχο γκολ μοναδικό. Και 3-2 για τον Ντέμι Νικολαίδη και την εθνική μας ομάδα. Σήκωσε τα 2 λεπτά. Για να δούμε τώρα στην επίθεση. Με τον απέναντι Νικολαίδης. Μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω κατά διαστήματα ήταν καλό ποδόσφαιρο. Στο τέλος κουραστήκαμε λίγο, όμως συλλογικό τα περισσότερα παιδιά ήταν κουρασμένα, παίξαμε μάτι την Κυριακή, άλλη τη Δευτέρα. Αλλά νομίζω ότι σταθήκαμε πολύ καλά στο γήπεδο και δώσαμε δίκαια.